ήταν σε λειτουργία η αποθήκη, ήταν ενεργή αποθήκη, άρα πάθαμε ζημιά. Ναι, δεν πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά. Είχα στο εσωτερικό της αποθήκης ανταλλακτικά, κεραμίδια, λάστιχα, σύρματα περιφράξεων. Τη χρησιμοποιούσα αποκλειστικά και μόνο σαν αποθηκευτικό χώρο. Είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι συνεχίζεται με μικρά βήματα, αλλά συνεχίζεται το ρήγμα εδώ στα Βαλτονερά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ρογμώσεις από το παρελθόν. Το θέμα είναι ότι 3 χρόνια νωρίτερα, με τη μεγάλη καθίζηση που έγινε στο ρυχείο της ΔΕΗ, το φαινόμενο των καθίζησης. Αυτό που λέμε η κατολίσθηση των αεραγγέρων, για παράδειγμα. Ακριβώς, ναι. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οι καθιζητήσεις να γίνουν εντονότερες και κατ' επέκταση και οι ρογμώσεις στις οικίες και στις αποθήκες, σε όλα τα κτίσματα. Συγκεκριμένα και αυτήν την αποθήκη ξεκίνησε με τις ρογμώσεις που είχε εντός των τυχείων της. Στράβωσαν τα ξύλα της σκεπής με αποτέλεσμα να κάτσει αρκετά σημεία η σκεπή και να η σχορία της στο νερό από τις βροχοπτώσεις, και εδώ στην περιοχή σχεδόν όλο το χρόνο έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να γλύφουν εσωτερικά τα ντουβάρια. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στο να γκρεμιστεί τελικά η αποθήκη. Πότε έπεσε έτσι, να πάμε λίγο πιο κοντά να τη δούμε. 2 μέρες νωρίτερα. Έχει, τώρα, αυτές τις μέρες δηλαδή. Ναι, έχει 2 μέρες τώρα. Έχει 2 μέρες. Ίσως βοήθησε και ο αέρας, η κακοκαιρία. Όλα παίξανε ρόλο, πιστεύω. Λίγο χιονόπτωση σε ήδη ένα ασταθές κτίριο από τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Ο αέρας, παραπάνω βάρος στη σκεπή λόγω της χιονόπτωσης και είχαν σαν αποτέλεσμα να κατατρέψει. Τώρα εδώ σαν κάτοικοι, τι πρέπει να γίνει, τι λέτε, ποια είναι η άποψη των κατοίκων? Η άποψη των κατοίκων δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από όσα ήδη έχουν πει οι μελέτες που έχουν γίνει για το χωριό μας και από αυτά που έχει πει ο κύριος Λέκας, ο οποίος πριν από 2 χρόνια συνέστησε την άμεση εκένωση και απομάκρυνση των κατοίκων από την κόκκινη ζώνη. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, καμία ενέργεια. Συνεχίζουμε να μένουμε στα σπίτια μας αυτά, με τις ρογμώσεις, με όλα αυτά τα προβλήματα, με τις καθιδήσεις. Υπάρχει κόσμος που όντως φοβάται, υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανήλικα τέκνα σε σπίτια με σοβαρές ρογμώσεις. Και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Ο Θεός μας φύλαξε μέχρι τώρα και δεν έχει γίνει κάτι. Ο κύριος Λέκας είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων ή μιας σεισμικής δόνησης, λίγο μεγαλύτερης έντασης, το ρήγμα θα ανοίξει όλο. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα θα χαθούν. Και δυστυχώς θα χαθούν και ανθρώποι.